κάνετε, κύριε Τσόκο? Συλλεκτική, δηλαδή, κρατήσουμε. Δηλαδή, σπίτι στην τελευταία, το κράτησες το καλό για το τέλος. Δεν μιλάς από το σταθμό το κινητό σου. Ναι. Για να πιστεύεις ότι είμαι και σπίτι, η Μόνικα. Χαιρετάει και η Μόνικα για να σιγουρευτείς ότι είμαι σπίτι. Και μου έχει λείψει το χαλάκι σου τόσο καιρό. Πού ήσουν έξω. Ωρε φίλε. Ναι, πέσεις ότι μιλάς στο ραδιόφωνο και να κάτσει χασπί. Μόνικα, μιλάω στο Γιώργο στο ραδιόφωνο, κάνει ισχύα. Τέλος. Τέλειο. Τέλειο. Πες λίγο. Πες και τι ράτσα είναι για να το κάνει εικόνα όλος ο κόσμος. Λαμπραντόρ. Κατάλευκο. Είναι τέλεια, ρε φίλε. Λατρεία είναι τα λαμπραντόρ. Και τα λαμπραντόρ, μάλλον. Λοιπόν, αλλά θέλει να έχει και άπλα λίγο στο σπίτι, να βγαίνει, να έχει μια μικρή αυλή για να έχει σκύλο. Αλήθεια, ναι, και όταν δεν έμενα σε μονοκατοικία θα ήταν δυστυχισμένη. Δύσκολο είναι. Το ναι, προσπάθησα εγώ να τα καταφέρω. Σήμερα έξω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, ναι. Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω. Να αρχίσεις από δηλαδή. Από πού θέλω. Λίγο για Άρη, ναι. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό που είδαμε χθες. Για Άρη, αυτό είναι το τελευταίο χρονικά που είδαμε. Το λαδιακό, να σου πω ότι το μεγαλύτερο μέρος δεν το είδα live. Γιατί ήμουν έξω, όπως άκουσες και κατάλαβες χθες. Αλλά γύρισα το βράδυ και χάζεψα λιγάκι. Είδα εκεί τα τρία γκολ που έβαλε ο Γκρέι για να μετρήσει ένα. Okay, το ζητούμενο σε αυτό το μάτι για τον Άρη ήταν να πάρει την νίκη. Την πήρε. Και την πήρε και δικαίως. Ήταν η καλύτερη μα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρόβλημα με τον Άρη παραμένει ότι δεν τη βλέπουμε τη βελτίωση. Δηλαδή περιμένεις να δεις μια βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα και δεν τη διακρίνεις, η αλήθεια. Γιατί σε σύγκριση με το τελευταίο μάτσο πρωταθλήματος δεν ήταν βελτιωμένος χθες ο Άρης? Εντάξει, τώρα αναφέρεσαι στη Λιβαδιά που έκανε μια γκέλα και που θα σου έλεγα ότι και εκεί, ανεξάρτητα από το 1-1, στο δεύτερο ημίχρονο, για περίπου ένα μισάωρο, ήταν πολύ πιο καταιγιστικός από τη χθες. Και επειδή πολλοί υποτιμούν νίκες κόντρα στον Παρατολικό ή μάτς κόντρα στο Λεωαδιακό, θέλω να σου πω ότι γενικά ο Λεωαδιακός δεν είναι μια ομάδα που τρώει εύκολα γκολ, από κανέναν δεν έφαγε πολλά. Γενικά είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και μπορεί το ημίωρο του Άρη να ήταν αυτό που δυσκόλευσε περισσότερο τον Λεωαδιακό από οποιοδήποτε άλλο ημίωρο στην φετινή Super League. Ασχέτως αν ο Άρης έβαλε ένα γκολ, γιατί ο Γκρέι έχασε και κανένα δυο, και γενικά ο Άρης και όταν το 30 λεπτό έχασε μπόλικα. Τέλος πάντων, το ζητούμε για τον Άρη να βρει μια σταθερότητα. Είναι να τον δούμε τρεις Κυριακές, εγώ θα πω 5-10, να τον δούμε τρεις Κυριακές, να κάνει καλές εμφανίσεις, να κάνει καλά αποτελέσματα. Γιατί ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, ή δύο βήματα μπρος, ένα βήμα πίσω, είναι πάντα μεγάλο πρόβλημα και δημιουργεί κυρίως και πάνω απ' όλα μεγάλη ανασφάλεια στις ομάδες. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι αλήθεια ότι τον πάει πίσω. Το αποτέλεσμα στη Λιβαδιά τον πήγε πίσω. Δεν τον βοηθάει να αισθανθεί ότι είναι ένας από τους τέσσερις πρώτους. Τον αφήνει μονίμως σε θέση πέμπτη ή έκτη. Τον αφήσει μονίμως σε θέση να κυνηγάει. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα όποια τραυματίματα, τις όποιες αγωνιστικές, του όποιου ΠΑΟΚ, του όποιου Ολυμπιακού που είναι σχετικά πιο κοντά του. Δεν του επιτρέπει να αισθανθεί, βάζοντας 3-4 νίκες στη σειρά, ότι αυτό είναι, το βρήκαμε. Το ταιριάξαμε, κουμπώσαμε. Βρήκαμε τη χημεία, βρήκαμε τον τρόπο, βρήκαμε την αποτελεσματικότητα, βρήκαμε πράγματα, ρε παιδί μου. Τώρα θα μου πεις, οι 3-4 νίκες μπορούν να γίνουν τώρα έχοντας μπροστά του την Τόμπα και τον ΠΑΟΚ? Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό το μάτς. Η αλήθεια είναι ότι στο ντέρμπι, σε αυτό το ντέρμπι πηγαίνουν με τον ΠΑΟΚ να αισθάνεται πιο καλά και να είναι πιο καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο ντέρμπι είναι που κάποιος πηγαίνει και δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση και να αισθάνεται πιο καλά και να κερδίζει. Είναι προφανές ότι, πώς να το πω, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Ναι. Αλλά επίσης είναι προφανές ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια έχει έναν τρόπο να κάνει αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ. Είτε μιλάμε για μάτς στο Κλέμα της Βικελίδης, είτε μιλάμε για μάτς στην Τούμπα. Ακόμα και σε στιγμές που δεν αισθάνονταν καλύτερα από τον ΠΑΟΚ ή δεν ήταν στην καλύτερη φόρμα από τον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και είναι ένα παιχνίδι one-off, είναι
άλλη διαδικασία. Δεν μπαίνει στη διαδικασία ένα τέτοιο ντέρμπι να το κρίνει σε σχέση με το πώς ήταν οι ομάδες πριν το παίξουν ή πώς θα είναι οι ομάδες αφού το παίξουν. Ψυχολογικά όμως μπορεί να είναι πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ο Άρης φύγει με αποτέλεσμα από την Τούμπα, δει με νίκη, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να το αλλάξει όλη τη σεζόν. Να του βελτιώσει και τη διάθεση και την ψυχολογία και πολύ τη βαθμολογία. Και επειδή στο ποδόσφαιρο πάντα αυτές τις περιπτώσεις είναι συγκοινωνούντα δοχεία, συμβαίνει. Αν είναι καλά η Μπαρσελόνα, μάλλον δεν θα είναι καλά η Ρεάλ. Αν είναι καλά η Celtic, μάλλον δεν θα είναι καλά η Rangers. Αν είναι καλά η Boca, μάλλον δεν θα είναι καλά η River. Εάν είναι καλά ο ένας, μάλλον δεν θα είναι καλά ο άλλος στην περίπτωση του Άρη και του ΠΑΟΚ. Να είναι πολύ καλά και οι δύο ή να είναι πολύ κακά και οι δύο, μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Οπότε αυτό εδώ το παιχνίδι που έρχεται μπορεί να αποδειχτεί πολύ καθοριστικό για τη συνέχεια της σεζόν, όχι σε σχέση με τους τρεις βαθμούς, αλλά σε σχέση με την ψυχολογία που θα αποκτήσουν. Στον ΠΑΟΚ εδώ και 2-3 μήνες τα πάντα κυλούν μια χαρά, ανεξάρτητα από την ισοπαλία στο Περιστέρι. Ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα κόντρα στον Άρη θα ξαναφέρει γκρίνια, μουρμούρα. Ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα θα τον κοίταξε το καλά, δεν μπορείς να το πεις μετά το προθεσινό, Μιχάλη. Δεν μπορείς να το πεις. Καλά για το αγωνιστικό κομμάτι και μόνο, αν το απομονώσουμε δηλαδή, δεν μπορείς να πεις καλά το ότι άφησε πέταξε δύο βαθμούς στο Περιστέρι προχθές. Όχι, προφανώς. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα σημείο αναφοράς σημαντικό, πολύ ευχάριστο. Έχεις κάτι να πεις και να ασχοληθείς και για πολλή ώρα εννοώ. Κατάλαβες, γι' αυτό. Έχει πολλές σταθερές, πολλά καλά πράγματα και επί της ουσίας ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς και αυτό είναι η αναποτελεσματικότητα του σε ορισμένες περιπτώσεις κραυγαλαίες, γιατί τέτοια ήταν και στο Ηράκλειο, τέτοια ήταν και στη Λιβαδιά, τέτοια ήταν και στο Περιστέρι. Έχει, αυτή η αναποτελεσματικότητα είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ σε σχέση με τη βαθμολογική του συγκομιδή. Μην το ξανασυζητάμε, το συζητήσαμε και χθες. Ένα ή δύο να έχει πάρει από αυτά τα παιχνίδια, που ήταν δικά του παιχνίδια. Δεν είναι ότι λέμε αν δεν είχε κάνει γκέλες, γιατί η γκέλα έχει να κάνει με το πώς την κάνεις. Μπορεί να μην παίξεις καθόλου καλά, οπότε θα κάνεις γκέλα. Μπορεί να είναι το ίδιο καλός ο αντίπαλός σου και είναι θεωρητικά χαμηλότερης δυναμικότητας, οπότε να κάνεις γκέλα. Αν κυριαρχείς απόλυτα και δεν το κερδίσεις γιατί δεν έβαλες την μπάλα δύο φορές στα δίχτυα και στο τέλος έφαγες και ένα γκολ, αυτό την γκέλα την κάνει ακόμα χειρότερη, γιατί αισθάνεσαι ότι άφησες εκεί δικούς σου βαθμούς. Δεν είναι ότι σου έκοψε κάποιος γιατί έπαιξε καλύτερα από σένα ή το ίδιο καλά με σένα. Αλλά τέλος πάντων αυτή η αποτελεσματικότητα στο γκολ είναι που έχει δημιουργήσει ένα βαθμολογικό χάσμα στον ΠΑΟΚ που ασφαλώς θα ήταν πολύ μικρότερο. Και για τον ΠΑΟΚ ισχύει πολύ περισσότερο αυτό. Θα λέει κανείς ναι, αλλά έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ μάτς στο τέλος. Μπούρδες. Στην πραγματικότητα έχει πάρει μάτς στο τέλος κόντρα στον Ατρόμητο στην Τούμπα που όμως χρειάστηκε να το πάρει στο τέλος γιατί ισοφαρίστηκε στο τέλος. Δηλαδή δέχτηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις και έβαλε ένα δεύτερο στις καθυστερήσεις. Άρα και εκείνο δεν είναι ένα τρίποντο που μπορείς να το χρεώσεις στο τι έκανε στο τέλος ο ΠΑΟΚ. Ένα τρίποντο που ίσα μπορείς να το χρεώσεις ότι παραλίγο να την πατήσει για μία ακόμη φορά στη φετινή σεζόν. Και αν ψάξουμε να δούμε τα αποτελέσματά του. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια θα βρούμε που να είναι καλύτερος ο αντίπαλος και ο ΠΑΟΚ να κέρδισε. Όχι πολλά σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουν θέματα και έχουμε προχωρήσει αρκετά στο πρωτάθλημα. Βέβαια υπήρχε και αυτό, αυτό που θα πω τώρα δεν αγγίζει μόνο τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Βέβαια υπήρχε και αυτή η διακοπή του Μουντιάλ που τις ομάδες τις πήγε πίσω. Σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι τις πήγε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ δεν διακοπή, δεν επέστρεψε με διαφορετικό πρόσωπο. Ανεξάρτητα αν κέρδισε στο Αγρίνιο και δεν κέρδισε στην Καλαμάτα και δεν κέρδισε στο Περιστέρι, η εικόνα του είναι η εικόνα της ομάδας που μας άφησε με την διακοπή. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό ήθελε και ο ΠΑΟΚ να το συμβεί. Γιατί είχε βρει, πώς να το πω, ένα ρυθμό, είχε βρει έναν τρόπο να μείνεται πάρα πολύ αποτελεσματικά, είχε βρει έναν τρόπο όταν χρειαζόταν να πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ ώστε να κάνει άνετες νίκες.
πήγε στη διακοπή με ένα σερί τεσσάρων εικόνων που όλοι λέγαμε δεν είναι καλό το timing της διακοπής εν τέλει για τον ΠΑΟΚ, ενώ πριν φανταζόμασταν ότι θα του ήταν πολύ χρήσιμη, και εν τέλει επιστρέφει μετά αυτή τη διακοπή με το ίδιο μοτίβο. Απλώς του στοιχίζει η αναποτελεσματικότητα για μια κονφαράση στο Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι η απόδοσή του και η εμφάνισή του δεν απέχει από αυτή της, του Αγρινίου. Δεν είναι ότι είδαμε έναν λιγότερο καλό ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι είδαμε έναν προβληματικό ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι είδαμε έναν ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να δημιουργήσει, είδαμε έναν ΠΑΟΚ που δεν την έβαλε για δεύτερη φορά μέσα την μπάλα στα δίχτυα, ενώ θα έπρεπε. Άρα η εικόνα του είναι ίδια σχεδόν. Εγώ δεν καταλαβαίνω να τον επηρεάσει καθόλου η διακοπή του ΠΑΟΚ. Από τον Άρη που έκλεισε τη σεζόν με μια μέτρια πολύ, έκλεισε τον πρώτο γύρο που λέω τη σεζόν μέχρι τη διακοπή με μια μέτρια εικόνα, και με δεδομένο ότι στο τέλος εκείνης της περίοδου είχε πάρει ένα καινούριο προπονητή, περιμένεις ότι μετά τη διακοπή, θα χρειαστεί βεβαίως λίγος ακόμα χρόνος για να το καταλάβουμε, να έχει βελτιώσει την εικόνα του. Γιατί του έχει ανάγκη, του ήταν απαραίτητη αυτές οι 40 μέρες δουλειάς με τον νέο προπονητή και μια αρκετά νέα ομάδα. Υπό αυτήν την έννοια λέω ότι δεν βλέπω πολύ μεγάλη βελτίωση από τον Άρη, ενώ θα την περίμενε κανείς αυτή την πολύ μεγάλη βελτίωση. Για τον Άρη, για την ομάδα του Άρη, πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ή έπρεπε να έχουμε σταματήσει εδώ και κάποιες μέρες, ας πούμε, να λέμε ότι προσπαθεί να περάσει ο νέος προπονητής πράγματα δικά του μες στην ομάδα. Τελειώνει αυτό. Η δικαιολογία, η επιχειρηματολογία. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο μεγάλο διάστημα στο να μπορείς να το πεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι πια βλέποντας τα μάτια απαιτεί να βλέπεις πράγματα. Μπορεί όχι όλα, όσα θέλει να περάσει, αλλά απαιτεί να βλέπεις πράγματα πια. Και γιατί την δούλεψε στην προετοιμασία για ένα μήνα, και γιατί πια ξέρει πολύ καλά τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ότι τώρα προσπαθεί να μάθει τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο παιχνιδιού τους. Πια γιατί έχουν αρχίσει και συμπληρώνουν αρκετό καιρό στην ομάδα οι ποδοσφαιριστές, άρα γνωρίζονται και μεταξύ τους. Γενικά, ρε παιδί μου, είναι σε μια φάση που πρέπει να αρχίζει να βλέπεις πράγματα. Δεν λέω ότι πρέπει να αρχίζει να βλέπεις το σχέδιο τελειοποιημένο, αλλά πρέπει να αρχίζει να βλέπεις πράγματα από το σχέδιο. Τα οποία όσο περνούν οι αγώνες και όσο περισσότερο γίνονται, όλο και περισσότερο να βελτιώνονται. Να αρχίζει να καταλαβαίνεις την ταυτότητα. Να το πω έτσι κωδικοποιημένα για να συνοηθούμε. Εγώ ακόμα δυσκολεύομαι. Ναι, όντως. Πού πιστεύεις ότι δεν έχει, όχι που δεν έχει, πού χωλαίνει ο Άρης στον αγωνιστικό χώρο περισσότερο? Πια δεν είμαστε στη φάση που ήμασταν στην αρχή της σεζόν, όπου εκεί είχαμε ένα εμφανέστατο πρόβλημα ανισορροπίας. Αυτό έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία του Ετέμπο, είναι αλήθεια. Και πιθανότατα να λυθεί ακόμα περισσότερο με την παρουσία του Νταρίντα, που σου έχω πει, αν είναι υγιής και καλά, η άποψή μου είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Καταλαβαίνω ότι ο Πάρντιο έχει και αυτός το ίδιο παράπονο που έχει πάνω κάτω ο Λουτσέσκου σε σχέση με το πόσο συχνά σκοράρει με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ομάδα του. Δηλαδή θα ήθελε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Και κάπου εκεί καταλαβαίνω γιατί θέλει για τον Καμαρά. Ενδεχομένως δεν είναι ένα πράγμα στο οποίο έχει δίκιο. Ενδεχομένως δηλαδή πολλές φορές ο Άρης, αν δεις μάλιστα και την επίθεσή του και αν θερέσεις μια-δυο εντυπωσιακές έκτασεις κορνίκες, όντως ο Άρης και αυτός δυσκολεύεται πάρα πολύ στο σκοράρισμα σε σχέση με το πόσο δημιουργεί. Αλλά ενώ δεν έχεις πια ένα κραυγαλαίο πρόβλημα που είχε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, σου λείπουν πράγματα αυτοματισμών, σου λείπουν πράγματα ταυτότητα, σου λείπουν πράγματα σχεδίου. Δηλαδή να ξέρεις ότι ο Άρης θα μπει στο γήπεδο και θα κάνει 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Θα τα κάνει καλά σήμερα, θα τα κάνει κακά, θα τα κάνει μέτρια, αλλά αυτά θα προσπαθήσει να κάνει. Αυτό ακόμα δεν το καταλαβαίνει σε όλα τα επίπεδα από τον Άρη. Είσαι ακόμα σε αναζήτηση κάθε φορά που βλέπεις ένα παιχνίδι του. Εννοείς ότι φωνάζει, πώς προσπαθεί να κυριαρχήσει. Δείχνει μάλλον ο Άρης ότι έχει σχέδιο. Απλά το θέμα είναι ότι δυσκολεύεται να το υλοποιήσει, να το υλοποιήσουν οι παίκτες του δηλαδή. Δηλαδή τον βλέπει στον Άρη από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ότι έχει σχέδιο. Που προκύπτει από τον προπονητή φυσικά τώρα, περί το να το πω αυτό. Απλά δυσκολεύεται. Σχέδιο καταλαβαίνεις ότι έχει. Απλώς λέω ότι δεν είναι. Πολλές φορές εξαρτάται από το αντίπαλο. Πολλές φορές εξαρτάται από το πόσο το επιτρέπει ο αντίπαλος. Δεν είναι σαν τον ΠΑΟΚ, σαν την ΑΕΚ, που ξεκινάει το μάτι και ξέρεις τι θα κάνουν. Μπορεί να χάσουν, μπορεί να κερδίσουν, μπορεί να βρουν ισοπαλία. Αλλά ξέρεις ακριβώς τι θα κάνουν. Μπορεί να μην λειτουργήσει.
αλλά το τι επιδιώκουν να κάνουν είναι το ίδιο σε κάθε μάτς. Από τον πρώτο στον 20ο λεπτό. Στον Άρη δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, τώρα βέβαια μετά την πρωτοχρονιά έρχονται τα παλικάρια και οι μεν και οι δε που συζητάμε τόση ώρα να βρεθούν ο ένας απέναντι από τον άλλον. Πιο κρίσιμο, τώρα είναι εντάξει, πιασάρικη ερώτηση, κλασική ερώτηση, αλλά δεν ξέρω πόσο κλασική είναι και η απάντηση. Πιο κρίσιμο, για ποιον είναι το παιχνίδι αυτό. Μην μου πεις το εύκολο ότι επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του. Δεν ξέρω για ποιον είναι πιο κρίσιμο, αλλά ξαναλέω ότι σε αυτό το είδος το μάτς δεν είναι κλισέ. Θα μπουν οι αποδόσεις. Ήδη έχουν βγει, δεν ξέρω, δεν τις βλέπω. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα δίνεται γκράντε φαβορί ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο, ας πούμε, η ίδια ψυχολογία έχει δημιουργηθεί, για να μην σε πάω μακριά και να κάνω έναν παραλληλισμό, και για τον ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που είναι τρεις μέρες μετά, την ερχόμενη Κυριακή. Και αυτό. Με την κατάσταση στην οποία είναι η ΑΕΚ και την κατάσταση στην οποία είναι ο Παναθηναϊκός, σίγουρα γκράντε φαβορί είναι η ΑΕΚ. Λέω όμως ότι αυτά εδώ πολλές φορές τα ντέρμπι είναι μια ευκαιρία για αυτόν που δεν αισθάνεται το ίδιο καλά με τον αντίπαλό του, να βρει περισσότερα κίνητρα, να προσπαθήσει περισσότερο. Να αισθανθεί ότι αν δεν προσπαθήσει περισσότερο κινδυνεύει. Να δημιουργηθούν, να βγουν κίνητρα και ένστικτα αυτοσυντήρησης. Πάρα πολλές φορές η θεωρητικά ευρισκόμενη σε καλύτερη κατάσταση ομάδα δεν τα καταφέρνει σε τέτοιους ντέρμπι. Συνέβη και φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό, στο Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα πέναλτι στο 97, 98, 99, δεν θυμάμαι πότε, για να κερδίσει ένα Ολυμπιακό που σε εκείνο το χρονικό σημείο φαινόταν σε άθλια κατάσταση, και τον Παναθηναϊκό που σε εκείνο το χρονικό σημείο είχε φτάσει στα 7, 8, στα 8, δεν θυμάμαι τι. Και ξεκίνησε το μάτι και δεν το καταλάβαινες ότι η ευρισκόμενη σε καλή φόρμα και καλή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ίσα ίσα. Καταλάβαινες το αντίθετο. Αλλά αυτό ξέρεις, αν δεν δώσει συνέχεια είναι one-off. Είναι η αντίδραση που βγάζει ένα μάτι και μένει εκεί. Δεν είμαι καθόλου, δηλαδή περιμένω από τον Άρη σε αυτό το παιχνίδι να μας δείξει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Αν αυτά θα είναι αρκετά για να κάνει αποτέλεσμα και τι ίδιους αποτέλεσμα δεν ξέρω. Αλλά από αυτόν περιμένω να βγάλει τα μεγαλύτερα ένστικτα σε αυτό το μάτς. Πάντως για να πούμε και κάτι, νομίζω ότι είναι το εξαιρετικά θετικό για τον Άρη, γιατί μιλάμε για μια μεταγραφή που έγινε, εντάξει, με λιγότερο ρίσκο γιατί είναι και η ποιότητα τέτοια του παίχτη, αλλά νομίζω ότι έπεσε διάνα ο Άρης στον Ετέμπο, έτσι φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή όχι μόνο όταν έχει την μπάλα στα πόδια αλλά και για το πώς κουμαντάρει τους υπόλοιπους και τους μαλώνει κιόλας μες στον αγωνιστικό χώρο. Το είδα αρκετές φορές και χθες. Σωστά. Το είχαμε συζητήσει και πριν 2-3 αγωνιστικές αυτό, πριν τη διακοπή, όταν άρχισε να παίζει αυτό το παιδί συνεχόμενα. Νομίζω σου είχα μιλήσει για αυτόν και πώς έπαιξε στη Λεωφόρα που ήμουν μέσα στο Παναθηναϊκός Άρης, ανεξάρτητα αν ο Άρης έχασε στο... Που πρέπει να ήταν το πρώτο του νομίζω εκεί. Σωστά. Μπορεί να κάνω και λάθος, νομίζω. Και σου είχα πει αυτό ακριβώς που λέμε και τώρα, ότι ένα παιδί που έκανε το πρώτο, το δεύτερο του μάτς, δεν θυμάμαι, τον έβλεπες ότι αυτός είχε γίνει ήδη ο ηγέτης ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και αυτός που προσπαθούσε να κατευθύνει τους υπόλοιπους. Και αυτός που διάβαζε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και τους καλούσε να κλείσουν τα κενά με τον τρόπο παιχνιδιού του. Υπό αυτήν την έννοια λέω ότι αυτός εδώ είναι πολύ σημαντική προσθήκη και υπό αυτήν την έννοια λέω ότι η δική του παρουσία και μόνο φτάνει, έφτασε για να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα ανισορροπίας που είχε ο Άρης. Δεν λέω ότι τώρα είναι όλα τέλεια, αλλά τέλος πάντων αυτός ο κακός χαμός που γινόταν μέχρι να εμφανιστεί ο Ετέμπος στην εντεκάδα του, όπου ο Άρης μπορούσε να φάει γκόλ ανά πάσα στιγμή, κόντρα επίθεση ανά πάσα στιγμή, να βρουν οι αντίπαλοι καινούς χώρους ανά πάσα στιγμή και να του δημιουργήσουν προβλήματα, δεν συμβαίνει πια. Δεν είναι μια ομάδα τόσο ευάλωτη. Έχει πολύ μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι της. Αυτό που ακόμη δεν έχει και που ενδεχομένως με τον Νταρίντα, γιατί σαν βιογραφικό και σαν περιγραφές τέτοιου είδους παίχτες είναι και αυτός, να μπει στην εντεκάδα, δηλαδή εννοώ αμέσως, και να βγει αμέσως και να καθιερωθεί αμέσως και να προσφέρει αμέσως, μπορεί να γίνει και πολύ πιο αποτελεσματικός. Γιατί ο Νταρίντα δεν είναι ένας παίχτης που θα καλύψει μόνο χώρους και κενά, ένας παίχτης που θα δημιουργήσει, ένας παίχτης που θα σκοράρει ο ίδιος από μακρινές αποστάσεις με τα πόδια, που θα ανοίξει άμυνες με παιχνίδια από πίσω. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του. Και είναι και
πολύ ποιοτικά τα χαρακτηριστικά του. Έτσι. Μπορεί ασφαλώς να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την μεσαία γραμμή του Άρη. Αλλά ότι ο Τέμπο είναι ήδη νομίζω ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Είναι, από αυτό που λέμε, ξέρεις, εγώ τώρα θυμώνω με αυτές τις καταστάσεις, το λέω με την καλή έννοια, με την καλή για τον Ετέμπο και με την κακή για τους υπόλοιπους. Είναι, ρε παιδί μου, έχω βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια, Μιχάλη, να ακούω το πρέπει ο παίκτης να μπει λίγο στο κλίμα της ομάδας, να προσαρμοστεί, να κάνει, να ράνει. Ναι, φίλε, εγώ έχω μαλώσει αρκετές φορές με αυτό, για αυτά τα θέματα. Όταν ο παίκτης είναι καλός, όταν ο παίκτης είναι ποιοτικός, δεν θέλει, ρε φίλε, ούτε μισή ώρα για να προσαρμοστεί και να μπει στον αγωνιστικό χώρο, να μπει στην προπόνηση. Τελειώνει. Γεια σας, καλησπέρα σας, εγώ είμαι. Αυτός είναι μια τέτοια περίπτωση. Και αυτός μάλλον. Ναι, ναι. Αν είναι καλός ο παίκτης, δεν θέλει τώρα προσαρμογή και αυτό και άλλαξε περιβάλλον και άλλαξε χώρα, άλλαξε Ήπειρο και άλλαξε, ξέρω εγώ, παπούτσια. Μπαίνει μέσα και σου δείχνει με το καλησπέρα, με το καλημέρα σου το λέει. Μπορεί να μην μαγέψει, αλλά ρε φίλε, θα σου δείξει από το πώς θα σταματήσει την μπάλα στο πρώτο κοντρόλ. Στην πρώτη πάσα θα σου δείξει ότι εδώ είμαι, δεν χρειάζομαι εγώ τώρα να περάσει κανένας μήνας και να με έχω στα όπα-όπα και να δω αν μ' αρέσει, ξέρω εγώ, το μπαλκόνι, αν κοιτάει βουνό ή θάλασσα. Να. Αυτά. Ντρόπ και Σύρις ΑΕ, η εταιρεία που από το 1971 αποτελεί εγγύηση στην φίλτραση νερού. Θυμίζω ότι μπορείτε να μπείτε στο drop.gr και να βρείτε όλες τις λύσεις για τις δικές σας ανάγκες, είτε για τη γεωργία, είτε για την βιομηχανία, είτε για την ίδρυυση, ανάλογα με το τι απαιτήσεις έχετε και τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς που μας ακούτε. Στο drop.gr θα βρείτε για την κάθε περίπτωση την κατάλληλη λύση. Άλλωστε η ντροπή ΣΥΡΙΣ ΑΕ είναι το 1971 η εταιρεία που φροντίζει καλύτερα από κάθε άλλη στον συγκεκριμένο τομέα. Έτσι ακριβώς είναι, εταιρεία, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Θεοφύλακτο τον Κιωσίδη, ο οποίος είναι φοβερός και τρομερός. Λοιπόν, να είστε καλά. Πολλά χαιρετίσματα. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.